Γεια σας αγάπες μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα μα πάρα πολύ καλά. Σήμερα σας έχω ένα ακόμη δοκιμαστικό haul ρούχων. Ξέρω ότι έκανα πάρα πολύ πρόσφατα τέτοιο βίντεο, δηλαδή είναι το πιο προηγούμενο βίντεο μου. Την ημέρα συγκεκριμένα που έκανα εκείνο το βίντεο μου χτυπάει την πόρτα ο ταχυδρόμος και μου έφερε κάτι ρούχα που είχα παραγγείλει από το Σαφούλ. Δυστυχώς όμως, επειδή ήδη ήταν αρκετά τα ρούχα που σας έδειχνα σε εκείνο το βίντεο, αποφάσισα να μην τα συμπεριλάβω και αυτά σε εκείνο το βίντεο, να κάνω ένα ξεχωριστό. Τα προϊόντα θέλω να σας πω από τώρα ότι μου ήρθαν από Ολλανδία. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι δεν είναι η έδρα τους ή τα κεντρικά τους στην Ολλανδία. Επίσης, εμένα προσωπικά το πακέτο δεν μου πέρασε από Τελωνείο. Παρ' όλα αυτά, μία κοπέλα στο Instagram, επειδή είχα κάνει μία αναφορά για το Σαφούλ, μου είπε ότι τα δικά της πέρασαν Τελωνείο και μάλιστα τις άργησαν νομίζω ένα μήνα. Αν παρ' όλα αυτά γνωρίζει κάποια κοπέλα, παρακαλώ να το σχολιάσει από κάτω για να ξέρω και εγώ για την επόμενη μου παραγγελία, όπως και όλοι οι άλλοι που ενδιαφέρεστε να πάρετε κάτι από το Σαφούλ. Που λοιπόν το ξεκαθάρισε αυτό το κομμάτι, πάμε να δούμε τι ρούχα διάλεξα από αυτή την εταιρεία, τι μου άρεσε και τι όχι. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Θα ξεκινήσουμε με την μπλούζα που φοράω. Είναι απλό t-shirt, δεν είναι τίποτα αξιόλογο. Με την έννοια ότι δεν θα πεις wow, τι πήρε αυτή τη φορά. Πήρα λοιπόν αυτή την μπλούζα η οποία γράφει loser και για κάποιον ανεξήγητο λόγο εμένα αυτό μου άρεσε. Loser! Παρόλο που αγαπώ πάρα πολύ αυτό που γράφει, έχει απίστευτα χάλια εφαρμογή. Από ό,τι μπορείς και εσύ ίδια να καταλάβεις στη δεδομένη φάση, τσαλακώνει. Άμα σηκώσω λίγο τα χέρια μου, η μπλούζα μένει έτσι και χάνεται το τι γράφει. Μόνο σήκωσε τα χέρια μου, βλέπεις, δεν έκανα κάτι άλλο. Το μανικάκι της είναι normal. Θέλω να καταλήξω λέγοντας πως αυτό το πανί είναι από τα χειρότερα πανιά που κυκλοφορούν εκεί έξω. Θα πρέπει να καταργηθούν από την αγορά αυτά τα πανιά. Σίγουρα δεν είναι βαμβάκι αυτό το πράγμα, με κάνει να ζεσταίνομαι. Και επίσης μου προκαλεί μια δυσφορία γιατί μαζεύεται η μπλούζα έτσι και μου κάθεται πάρα πολύ χάλι. Πρέπει δηλαδή συνέχεια να την τραβάω κάτω, όχι μόνο για να φανεί το loser, αλλά για να μην φαίνεται τόσο τσαλακωμένη και τιμέλητη. Οπότε θα πω ένα μεγάλο όχι σε αυτή την μπλούζα. Θα ξεκινήσω με αυτά που ίσως ενδιαφέρουν λιγότερο τον κόσμο και θα τα ξεπετάξω συγκεκριμένα, γιατί πρόκειται για ρούχα που δεν μπορούν να φορεθούν πλέον. Όπως ανέφερα και στο προηγούμενο μου βίντεο, έχω μια τάση να παίρνω όταν καλοκαιριάζει ρούχα τα οποία είναι χειμερινά, παύλα φθινοπορεινά. Πήρα ένα καταπληκτικό πουλοβεράκι το οποίο έχει το πιο τέλειο ύφασμα ever και αντισταθμίζει την κατάσταση με την απογοήτευση που είχα από αυτή την μπλούζα. Το οποίο είναι αυτό εδώ. Το πήρα φυσικά σε γκρι γιατί είναι από τα αγαπημένα μου χρώματα. Έχει ζιβάγκο, αλλά δεν είναι αυτό που σε πνίγει. Είναι αρκετά χαλαρό και κάθεται πάρα πολύ όμορφα. Ένα μανίκι το οποίο νομίζω ότι με έχει συγχαθεί να παίρνω τέτοια μανίκια. Μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ αυτό το μανίκι, πραγματικά. Έχει μια τάση να κλείνει κατεβαίνοντας προς τα κάτω. Πράγμα το οποίο το κάνει ιδανικό για να τη βάλεις μέσα από παντελόνια ψηλόμεσα και να δημιουργήσεις αυτό το μπαλούν, το πάρα πάρα πολύ ωραίο. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το στυλ. Είναι όμως θεόζεστη, οπότε πριν πιάσουν τα καλά τα κρύα δεν γίνεται να τη φορέσω γιατί πραγματικά θα πεθάνω. Δηλαδή πεθαίνεις ασφυξία, δεν υπάρχει περίπτωση. Περνάω στο δεύτερο και το τελευταίο χειμερινό προϊόν, το οποίο είναι αυτή εδώ η μπλούζα. Μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ, την ερωτεύτηκα με το που την είδα. Έρχεται πάλι έτσι ψηλά στο λαιμό, όμως δεν είναι τόσο ζιβάγκο, έρχεται λίγο πιο κάτω από ένα κλασικό ζιβάγκο. Γράφει Back to the Campus Life, το οποίο είναι περιμετρικά γραμμένο. Είναι ένα απλό φούτερ ουσιαστικά, μου αρέσει πάρα πολύ. Το χρώμα νομίζω δεν σε εκπλήσει, δεν σε εκπλήσει καν το στυλ. Μου άρεσε πάρα πολύ και βασικά το συγκεκριμένο δεν θα το βάλω μέσα στις σακούλες για το χειμώνα. Δέχεται να το φορέσω με ένα τζιν σορτσάκι και σταράκι από κάτω. Ίσως και καμιά δροσερή νύχτα τώρα το καλοκαίρι, αντί να φορέσω μια ζακέτα, να φορέσω ένα τέτοιο φουτεράκι και από κάτω να το συνδυάσω με ένα σορτσάκι. Πιστεύω ότι είναι και πάρα πολύ ωραίο casual σαν στυλ, αλλά θα με εξυπηρετήσει και για το άμα κρυώσω, ας πούμε. Αν και δύσκολο γιατί έχουμε ήδη πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι. Τελείωσα με τα χειμερινά, πάμε τώρα να σας δείξω τα καλοκαιρινά, αυτά που ουσιαστικά θα σας ενδιαφέρουν και πιο πολύ. Θα ξεκινήσω με ένα πάρα πολύ ωραίο δροσερό παντελόνι, το οποίο άμα το δεις θα καταλάβεις ότι μπορείς να το φορέσεις και για το πιο casual ντύσιμο που μπορείς να σκεφτείς, αλλά μπορείς να το υποστηρίξεις άνετα και με βραδινό ντύσιμο, άμα φορέσεις μια πολύ ωραία μαύρη γόβα στιλέτο. Αναφέρομαι σε αυτό εδώ πέρα το παντελόνι, το οποίο το ύφασμά του είναι πραγματικά για αυτή την εποχή, είναι αρκετά δροσερό, σαν στυλ φοριέται και το χειμώνα άνετα. Είναι το παντελόνι το κλασικό, το οποίο έχει τη ρίγα στο πλάι και μπορείς να το φορέσεις άνετα με superstar παπούτσια, σταράκια, μπορείς να το φορέσεις βασικά με οποιοδήποτε αθλητικό παπούτσι. Είναι ψηλόμεσο, κάνει εδώ πέρα δύο πιέτες και έχει στο πλάι τις τσεπούλες. Γενικά τα παντελόνια μου ή που θα είναι τζιν ψηλόμεσα ή που θα είναι τέτοιου στυλ παντελόνια, και τέτοιου στυλ παντελόνια έχω πάρα πολλά σε πάρα πολλά χρώματα. Επομένως πραγματικά πιστεύω ότι θα το καταξιοποιήσω όλο το καλοκαίρι και το χειμώνα με καλσονάκι.
Επόμενο ρούχο είναι ένα τζιν, το οποίο θα το δεις και θα πεις γιατί μας το δείχνεις. Μας δείχνει συνέχεια τέτοια τζιν, έχουμε βαρεθεί. Και θα συμφωνήσω και θα ζητήσω και συγγνώμη. Απλά επειδή αυτά φοράω, αυτά με βολεύουν, πραγματικά όλα τα καταλιώνω. Αναφέρομαι λοιπόν σε αυτό εδώ πέρα το τζινάκι, ένα κλασικό mom fit, το οποίο σημαίνει ότι είναι ψηλόμεσο και έχει λίγο πιο φαρδί μπατζάκι γενικά σε όλη την πορεία του ποδιού. Καταλήγει ελαφρώς στενό, δεν είναι σε καμία περίπτωση σωλήνες, αλλά δεν είναι και ίσια γραμμή, είναι λίγο πιο στη μέση βασικά από το σωλήνα και την ίσια γραμμή. Καλοκαιρινό υφασμά σημαίνει ότι δεν θα σε ζωρίσει ούτε το καλοκαίρι και το χειμώνα πάλι μπορείς όπως και το προηγούμενο να το φορέσεις με ένα καλσονάκι, γιατί το τζιν γενικά είναι δροσερό σαν πανί. Είναι ένα τσακ πιο μεγάλο πόσο το χρειάζομαι, αλλά ευτυχώς που πήρα το νούμερο medium, γιατί μου είναι καλό στα πόδια. Άμα το έπαιρνα σε small θα μου ήταν πιο καλό στη μέση, αλλά στα πόδια θα ήταν κολλητό. Και μπορεί και να μην έμπαινε βασικά, γιατί τα συγκεκριμένα παντελόνια είναι σταθερά. Που σημαίνει ότι δεν πρόκειται, άμα δεν χωρέσει το πόδι, δεν έχει καθόλου ελαστικότητα ώστε να ανοίξει λίγο και να χωρέσει το πόδι. Θα ξεπετάξω επίσης πάρα πολύ γρήγορα ένα επόμενο t-shirt που έχω να σας δείξω, δηλαδή πέρα από το loser που φοράω, το οποίο είναι καμία σχέση με αυτό, είναι πολύ καλύτερο και σε ύφασμα και σε εφαρμογή και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί γράφει I drink and I know things. Για όσους δεν το γνωρίζουν, αυτή η ατάκα την έχει πει ο Τίριον στο Game of Thrones. Ο Τίριον είναι ο κοντούλης που παίζει στο Game of Thrones. Επίσης δεν ξέρω αν βλέπετε Game of Thrones, εγώ προσωπικά έχω μια αγάπη σε αυτή την σειρά. Άρεσε πάρα πολύ όταν είδα αυτή την ατάκα στο site και λέω θα το πάρω. Επίσης το χρώμα είναι γκρι, κλασικά, είναι πάρα πολύ άνετη, πάρα πολύ πρακτική. Γενικές γραμμές είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Εντάξει, ένα t-shirt απλό είναι. Και τώρα θα περάσω στα ρούχα τα οποία πραγματικά μου άρεσαν τόσο μα τόσο πολύ. Θα ξεκινήσω με ένα μπλουζάκι το οποίο υπερλάτρεψα. Το φορούσα στο προηγούμενο βίντεο που κάναμε το make-up tutorial και είναι αυτό εδώ πέρα το λευκό. Έχει τέτοιο μανικάκι, έχει πολλές λεπτομέρειες τύπου δαντέλα και δένει εδώ πέρα. Λοιπόν, καταρχάς το ύφασμά του είναι πάρα πολύ δροσερό, πάρα πολύ ελαφρύ. Επίσης, παρόλο που η περισσότερη ομορφιά του είναι σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, άμα νιώθεις ότι σε πνίγει ή ότι δεν είναι πολύ το στυλ σου, μπαίνει προς τα μέσα και γίνεται κανονικό χαμόγελο. Οπότε ούτε γάτα ούτε ζημιά. Επίσης πρέπει να αναφέρω το γεγονός ότι εγώ που είμαι τόσο λευκή, αυτά τα μπλουζάκια συνήθως δεν μου ταιριάζουν. Αυτό το συγκεκριμένο δεν ξέρω γιατί, μου έκατσε πάρα πολύ ωραία και ας μην είμαι μαυρισμένη. Όταν όμως χρησιμοποιήσω ξανά το self tan και το βάλω, πιστεύω ότι θα είμαι μία θεά. Έτσι, μόνη μου ρε. Επόμενο που έχω να σας δείξω δεν θα το καταλάβετε τώρα έτσι, θα το καταλάβετε στο κλιπάκι που θα παίξει, γιατί είναι ένα μονοκόμματο πανί, το οποίο εδώ καταλαβαίνεις λίγο πάνω κάτω τι γίνεται. Βασικά θα το φορέσω λίγο έτσι όση ώρα σας το περιγράφω. Είναι ένα top το οποίο δένει, κάνει αυτό το πράγμα, το γυρνάς και το ξαναγυρνάς μπροστά. Επομένως κάπως έτσι γίνεται κανονική μπλούζα και επειδή το πανί του είναι αρκετά φαρδί, μπορείς να κρύψεις και όλη την πάνω μεριά του σώματός. Δηλαδή να μην το κάνεις απαραίτητα crop top, που μπορείς να το κάνεις κανονικό τοπάκι και να το φέρεις αρκετά χαμηλά. Μου άρεσε πάρα πολύ, μπορείς να το φορέσεις και πιο καθημερινά με ένα τζινάκι για να το κάνεις λίγο πιο παιχνιδιάρικο κοριτσίστικο, αλλά άμα μου βάλεις καμιά πολύ ωραία ψηλόμεση παντελόνα και την πλατφόρμα σου από κάτω, slay! Συνεχίσω με ένα τοπάκι το οποίο είναι αυτό εδώ. Είναι ένα λεοπάρ τοπάκι το οποίο στο πλάι κάνει μια γραμμούλα μαύρη. Είναι στην κατηγορία των κλασικών ρούχων, δηλαδή είναι λίγο πιο προσεγμένο, πιο στημένο ρούχο. Μπορείς επίσης βέβαια να το συνδυάσεις πάρα πολύ ωραία με ένα ψηλό μισό τζιν και sneakers. Το κάνεις λίγο πιο street style. Αλλά μπορείς άνατα να το φορέσεις με ένα σιγκαρέτ μαύρο παντελόνι και να το πάσεις σε ένα πιο κυριλέ επίπεδο. Το ύφασμά του επίσης είναι πάρα πολύ δροσερό, δεν κολλά, είναι αέρινο. Ένα μπλουζάκι, μια ζακέτα γενικά με leopard print δεν νομίζω ποτέ να βγει από τη μόδα. Και περνάω στο τελευταίο ρούχο, το οποίο δεν μου κλείσε το μάτι τόσο πολύ όταν το είδα. Για κάποιο λόγο πήγε το χέρι μου και πάτησε το κλικ να μπει στο καλάθι. Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί όταν ήρθε τελικά και το δοκίμασα, παιδιά μου άρεσε πάρα πολύ. Και πρόκειται γι' αυτό εδώ πέρα το ρούχο, το οποίο είναι τύπου φόρεμα. Θυμίζει πιο πολύ σε μεδάκι, να σου πω την αλήθεια, ή παλιές κουρτίνες που έχουν οι θείες και οι γιαγιάδες μας στο σπίτι. Παρ' όλα αυτά φορεμένο πάνω σου, επειδή έχει και ένα καταπληκτικό μανίκι σε τύπου καμπάνα. Έχει μπροστά να ανοίγει ή να κλείνει όσο θέλει το ντεκολτέ. Έχει τρομερή εφαρμογή. Πρόσεξε μου όμως. Δεν είναι φυσικά να το φορέσεις εντός πόλης. Το φορέσεις στην παραλία για μια πιο γκλάμορους εμφάνιση, κάτι λίγο πιο κομψό από τα κλασικά που φοράμε με τις καρδουλίτσες και τα καρπουζάκια κτλ. Ενδεχομένως μπορείς να το φορέσεις μέσα στην πόλη, άμα φορέσεις ένα τοπάκι πολύ πολύ λεπτό, να φορέσεις και ένα τζιν σορτσάκι, το οποίο να είναι όμως κολλητό. Γιατί δεν πρέπει γενικά να έχει αέρα αυτό που φοράς από κάτω.
όταν θα το φορέσεις θα φαίνεται. Πρέπει δηλαδή ουσιαστικά από κάτω να φοράς κολλητά ρούχα. Έτσι πιστεύω μπορείς να το φορέσεις από πάνω, απλά. Είναι ωραίο στο μάτι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι πρακτικό με τις ζέστες που έχει. Τα καλοκαίρια μας είναι τόσο ζεστά που πραγματικά θεωρώ ότι θα σκάσω άμα φορέσω τόσα πολλά πράγματα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ κολακευτικό και σίγουρα θα το καταχαρώ μέσα στο καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα και κάτι παραπλήσει, οπότε σούπερ. Αυτά λοιπόν ήταν τα ρούχα που είχα να σας δείξω αυτή τη φορά. Ελπίζω να σας άρεσαν. Γράψτε με από κάτω στο σχόλιο τι θέλετε να συζητήσουμε. Επίσης, όπως είπα και στην αρχή, άμα κάποια κοπέλα γνωρίζει τι παίζει με το τελωνείο για το συγκεκριμένο site, ευχαρίστω σας το γράψω από κάτω να μας διευκολύνει όλες μας. Όπως σας είπα, τα δικά μου δεν πέρασαν τελωνείο, δεν είχαν καν το αυτοκόλλητο τελωνιακό σε ελεύθερο. Επομένως, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια τι συμβαίνει. Με προβλημάτισε το σχόλιο της κοπέλας. Είναι η πρώτη φορά που έκανα παραγγελία και μπορεί να τη γλίτωσα, δεν ξέρω. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές, κορίτσια μου. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Θα τα πούμε σύντομα σε νέο, το οποίο θα είναι με μακιγιάζ. Θα τα πούμε λοιπόν σύντομα. Φιλάκια πολλά.